να μην χαθεί το momentum για την απομείωσή του. Ωστόσο, όλες οι πλευρές και ειδικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να κατανοήσουν ότι μέτρα μετά το 2018 δεν γίνονται αποδεκτά. Και το ίδιο ισχύει και για μια λύση στα εργασιακά που θα αντίκειται στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Όσο για τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά τη λήξη του προγράμματος, αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά, συμφωνώντας με την ελληνική κυβέρνηση, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατηρηθούν, αντί να ζητά πρόσθετα μέτρα που λειτουργούν ηφαισιακά, θα πρέπει αντίθετα να πιέσει στην κατεύθυνση για την γενναία ρύθμιση του ελληνικού χρέους και τη συνακόλουθη αντίστοιχη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει σταθερά την προσπάθεια για επανεκκίνηση των συνομιλιών στην Κύπρο παρά τις δυσκολίες. Βρισκόμαστε σε σταθερό συντονισμό και επαφή με την κυπριακή κυβέρνηση, με στόχο την εξέβρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ και της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Μετά τις χθεσινές συναντήσεις με τους κυρίους Κερέ και Μοσκοβισή, ο Πρωθυπουργός αναχώρησε για την Κούβα προκειμένου να παρευρεθεί και να απευθύνει επικίδιο στη δημόσια λαϊκή συγκέντρωση προς τιμήν του Φιντέλ Κάστρο που θα λάβει χώρα στην Πλάζα de la Revolución στην Αβάνα, σήμερα στις 7 ώρα Κούβας. Σημειώνω ότι ο Πρωθυπουργός θα είναι ένας από τους λίγους ομιλητές κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συγκέντρωσης. Θα επιστρέψει τα ξημερώματα της Πέμπτης, ώστε την Παρασκευή να αναχωρήσει για το Άμπου Ντάμπι, όπου στο περιθώριο της Συνόδου για το Περιβάλλον θα συναντήσει τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ.